Των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα ότι σύ ευλογών και αγιάς τα σύμπατα και σύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σήμερα σε αυτόν τον ιερό τόπο, όπου χάρη σε εσάς και την παρουσία σας, δείχνουμε ότι σφίζει από ζωή ορθόδοξη και από ζωή εν Χριστώ ζωής, σφίζει από καρδιές οι οποίες απόψε ήρθανε να προσκυνήσουνε,
να τιμήσουνε και να οικετεύσουνε παρακαλώντας με όλη την καρδιά έναν Άγιο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, έναν Άγιο που δεν είχε πτυχία, έναν Άγιο που δεν είχε αξιώματα, έναν Άγιο όπου απέκτησε το ό,τι απέκτησε από Θεία Χάρη μέσα από την απλότητά του, μέσα από την ζεστή καρδιά του, μα μέσα περισσότερο από την ελεημοσύνη που έκανε, ψαράς στο επάγγελμα. Σήμερα ο ψαράς θεωρείται κάτι το πολύ χαμηλό ως επάγγελμα. Ψαράς στο επάγγελμα λοιπόν, ένας άνθρωπος του οποίου τα χεράκια μύριζαν άσχημα, του οποίου τα ρούχα ήταν μέσα στην αλμύρα, του οποίου το δέρμα ψινότανε μέσα στην κακουχία, προσπαθώντας να ψαρέψει, όχι για να βγάλει τον επιούσιο, αλλά για να μπορέσει να δώσει ελεημοσύνη. Δούλευε για όλους τους άλλους. Πολύτεκνος στη ζωή του, παντρεμένος, με 4 τέκνα, και 2 οι γονείς, 6. Όλη την ψαριά την μάζευε, την πουλούσε, κρατώντας μόνο ένα ψάρι για την οικογένειά του, για τα παιδάκια του, μικρό ή μεγάλο, δεν τον ένοιαζε. Και τα υπόλοιπα, αφού τα πουλούσε, τα έδινε ελεημοσύνη, τα προσέφερε αυτός ο απλοϊκός, αυτός ο ταπεινός άνθρωπος με όλη την καρδιά του στο να δώσει αγκαλιά, ζεστασιά και αγάπη σε πονεμένες ψυχές που ήτανε φτωχοί. Βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας τους Αγίους και τον βίο τους να μας προτρέπουν εμάς τους καθόλου κακούς διαχειριστές της εν γέννη ζωής μας, να μας παραδειγματίζουν με το βίο τους. Αφού ο κόσμος θέλησε, τον ανέδειξε ο κόσμος και τον ψήφισε να γίνει ιερέας με το ζόρι. Και μετά από κάποια διακονία ως ιερέας, τον αναβίβασε σε Μητροπολίτη, Επισκόπου, έγινε επίσκοπος στη Λάμψακο του Ελίσποντου, όπου εκεί ήταν κιόλας. Και όταν